Διότι τώρα η μέρα της Δευτέρας Παρουσίας είναι πλησιέστερη σε μας παρά τότε που πιστέψαμε. Η ζωή αυτή που μοιάζει με νύχτα σκοτεινή προχώρησε, ενώ η μέρα της άλλης ζωής πλησίασε. Αποθώμεθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυσσόμεθα τα όπλα του φωτός. Ας πετάξουμε λοιπόν από πάνω μας τα έργα της αμαρτίας που γίνονται στο σκοτάδι και ας ντυθούμε σαν όπλα τα φωτεινά έργα της αιρετής. Όπως συμπεριφέρεται κανείς την ημέρα που τα βλέμματα πολλών τον παρακολουθούν, έτσι και εμείς ας συμπεριφερθούμε με ευπρέπεια και σεμνότητα, όχι με άσεμνα φαγοπότια και μεθύσια, ούτε με πράξεις εσχρότος και ασέλγειας, ούτε με φιλονικίες και δεινοτυπίες, αλλά να ενδυθούμε σαν ένδυμα της ψυχή μας τον Κύριον Ιησού Χριστόν, ώστε στην όλη ζωή μας να μοιάζουμε με Αυτόν. Με το όλο ιερό κείμενο, ο Άγιος Απόστολος μας καλεί σε μετάνοια και γρήγορση και μας ζητεί να κάνουμε δύο ενέργειες. Πρώτα να πετάξουμε από πάνω μας τα έργα της αμαρτίας και έπειτα να ντυθούμε και να οπλιστούμε με τα όπλα του φωτός και της αρετής. Να μισήσουμε δηλαδή την αμαρτία και τα έργα της, να αγαπήσουμε τον Χριστό και την αρετή, να αφήσουμε τη νύχτα και τα αμαρτωλά της έργα και να ζήσουμε πλέον μέσα στο φως της ημέρας, της νέας εν Χριστώ ζωής. Διπλό λοιπόν το έργο της μετανοίας, ξερίζωμα και ένδυση, μίσος και αγάπη, απάρνηση της αμαρτίας και αφοσίωση στο Χριστό. Ας μην νομίσουμε ότι κάλεσμα αυτό δεν μας αφορά, αλλά αφορά μόνο τους ανθρώπους που βρίσκονται μακριά από τον Θεό. Καθώς εισερχόμαστε στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, η Εκκλησία μας επέλεξε αυτό το αποστολικό ανάγνωσμα για να καλέσει όλους και εμάς που νομίζουμε ότι είμαστε προδευμένοι χριστιανοί σε μετάνοια. Διότι αν ψάξουμε καλά μέσα στην ψυχή μας, θα δούμε ένα σωρό πάθη και επιθυμίες αμαρτωλές, σκέψεις και φρονήματα σκοτεινά. Αλλά και στην καθημερινή μας ζωή κάθε τόσο πέφτουμε στα ίδια και στα ίδια. Ας ξυπνήσουμε λοιπόν από το λίθαργο της αδιαφορίας και της αμέλειας, ιδιαιτέρως τώρα καθώς μπαίνουμε στο στίβο των πνευματικών αγώνων. Ας κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα με ζήλο και θα το ευλογήσει ο Θεός. Στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στο θέμα των φαγητών που ταλαιπωρούσε τότε τους χριστιανούς. Λέει λοιπόν ο Θείος Παύλος να δέχεστε με καλοσύνη εκείνον που είναι αδύνατο στην πίστη και εξαρτά τη σωτηρία του και από τη διάκριση των φαγητών και των ημερών, χωρίς να συζητάτε και να επικρίνετε τις ιδέες του. Άλλος βέβαια πιστεύει ότι δεν απαγορεύεται να φάει όλα τα φαγητά, ενώ αδύνατος στην πίστη τρώει λαχανικά και αποφεύγει τις άλλες τροφές, από το φόβο μήπως μολυνθεί από αυτές. Εκείνος που λόγω της χειρότερης πίστεως τρώει από όλες τις τροφές, ας μην περιφρονεί ως στενοκέφαλον εκείνα που δεν τρώει από όλες. Και αυτός που δεν τρώει από όλα, ας μην κατακρίνει εκείνον που τρώει. Άλλωστε, ποιος είσαι εσύ που κατακρίνεις ξένο δούλο? Αυτός δεν έχει εσένα Κύριον αλλά τον Θεόν. Για τον Κύριον λοιπόν μένει σταθερός υπέκτη πνευματικά. Μάθε λοιπόν ότι ενώ εσύ κατακρίνεις, αυτός θα μείνει σταθερός στην πίστη.
διότι ο Θεός έχει τη δύναμη να το αναθώσει και να το στερεώσει. Παίρνοντας αφορμή από το ζήτημα των τροφών, ο Θείος Απόστολος ξεσπάζει το φοβερό πάθος της κατακρίσεως που πάντοτε ταλαιπωρούσε και ταλαιπωρεί ιδιαιτέρως τους πιστούς. Αν εξετάσουμε προσεκτικά τον εαυτό μας, θα δούμε πόσο πάσχουμε και εμείς το θέμα της κατακρίσεως. Πόσο εύκολα ανοίγουμε το στόμα μας για να κρίνουμε τους άλλους αδελφούς μας. Και μας εγκαλεί ο Απόστολος Παύλος και μας ρωτά, ποιοι είμαστε εμείς που κάνουμε τους δικαστές των άλλων, με ποιο δικαίωμα αρπάζουμε το δικαίωμα του Θεού, που είναι ο μόνος κριτής όλων μας, επιπλέον όταν κατακρίνουμε, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, αποκαλύπτουμε την κακία που έχουμε για τους αδελφούς μας και το μεγάλο εγωισμό μας. Νομίζουμε ότι το ξέρουμε όλα και ότι έχουμε το δικαίωμα να καυτηριάσουμε τα λάθη των άλλων. Κατακρίνουμε αυτά που βλέπουμε και δεν ξέρουμε ό,τι άλλοι μπορεί να μετανόησαν, ενώ εμείς μένουμε σκλάβοι στο ελεύθερο πάθος μας. Κατακρίνουμε, διέν αποκτήσαμε ακόμα συνέστηση και φροντίδα για τα δικά μας αμαρτήματα. Εμείς καθημερινά σφάλουμε σε χειρότερα αμαρτήματα και κατακρίνουμε τους άλλους. Διώχνουμε όμως έτσι τη χάρη του Θεού που παραχωρεί ο Θεός και πέφτουμε στα ίδια αμαρτήματα. Κάποτε και σε άλλα βαριά ακόμη και σε αρχικά, για να ταπεινωθούμε και να μετανοήσουμε. Ας προσέξουμε λοιπόν πολύ και ας ζητήσουμε μετάνοια από το Θεό να μας δώσει τη χάρη Του, να απαλλαγούμε από την κατάκτηση. Διαφορετικά με την κατάκτηση οδεύουμε σε ένα από τους μότερους δρόμους για την κόλαση.